Πες μου, ναι. Ο, παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Χρυσή Αυγή. Αυτό το εγέρθητη. Εγέρθητο είπε. Εγέρθητο. Και το άλλο που είπε Βίνι Βέντι Βίκη τη Βίκη Κουλιανού εννοούσε, ποια εννοούσε? Είπε Βίκη. Είπε το Βίκη. Ήρθε εδώ και απήλθαν. Ήρθε είδε και απήλθαν του Κέσσαρος. Ήρθε είδε και ναι, υπάρχουν δύο προφορές. Αυτό το εξηγούσα και στο κοινό. Υπάρχει το Βίκη, υπάρχει και το Βίτσι. Το Βίτσι είναι όμως. Όχι, δεν ήξερα. Δηλαδή υπάρχει μία ρασμιανή και μία ρασμιανή προφορά των λατινικών. Τίποτα δεν είναι λάθος από αυτά. Την προφορά θα κολλήσουμε. Της Χρυσής Αυγής. Το γέρθητη. Φαντάζεσαι που φτάσαμε. Το γέρθητη. Φαντάζεσαι που φτάσαμε τώρα. Μας πειράζει η προφορά της Χρυσής Αυγής. Όχι, εγώ το σώμα γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή πεθαίνω. Πεθαίνω! Θα τρελαθώ! Είστε τρελοί! Δεν μιλάω. Πλάκα έκανα αυτό το κορίτσι. Είστε τρελοί! Πώς σου φάνηκε η Χρυσή Αυγή το 5. Δεν με πειράζει. Το 5. Δεν σε πειράζει. Δεν με πειράζει η προφορά της Χρυσής Αυγής. Όχι, προφορά πειράζει εμένα. Δεν έχω πρόβλημα παρά με αυτούς που ψήφισαν στο δίστομο Χρυσή Αυγή. Πλάκα έκανα, μην με αποπέρνεις. Στο Βιάνο και στα Καλάβρητα Χρυσή Αυγή. Μην με αποπέρνεις. Και δεν βγήκανε τα κόκαλα να τους κυνηγάνε. Συμφωνώ. Αλλά εγώ δεν έχω ψευδέστηση. Η χώρα είχε, έχει και θα έχει χρυσαυγίτες. 5%, 8%, 7%. 5% εκφράστηκε τώρα. 400.000 άτομα. 5%, πιστεύεις ότι αυτοί είναι χρυσαυγίτες? Όχι, όπως δεν πιστεύω αυτή τη στιγμή, και ότι όλοι οι άλλοι που ψηφίσαν αυτό που ψηφίσαν είναι αυτό που ψηφίσανε. Ναι, okay, σε αυτό συμφωνώ, αλλά πιστεύεις... Ο ψηφοφόρος δεν είναι αυτό που ψηφίζει. Επειδή, εκεί το αυτή είναι η διαφορά αυτού. Επειδή το μαλακό σου υπογάστριο είναι... Ένα τέτοιο μηχανισμό. Άσε τα μαλακά μου υπογράσια. Λοιπόν, αλλά πιστεύει ότι υπάρχουν 440.000 άνθρωποι Χρυσή Αυγή. Γιατί? Το πιστεύει. Αφού το χρειαζόταν το σύστημα. Το σύστημα την έφτιαξε. Απολύτως! Γέννημα του συστήματος είναι θρέμα! Θρέμα! Γιατί το λες αυτό? Μα γιατί είναι γέννημα του συστήματος! Όταν φέρεις τον άλλον από κάτω σε απελπισία, λουμπενοποιείς και την ιδεολογική του προσέγγιση. Όταν ο Παπανδρέου βγαίνει και λέει πατρίδα στο Καστελόριζο, welcome Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λες και ερχόταν ο Κολοκοτρώνης να κάνει την επανάσταση. Όταν άρχισε να λέει, θυμάσαι εκείνο το γέροντα που κυκλοφορούσε από την εποχή της Αλαγίτσας, κυκλοφορούσε ένας γέροντας. Εγώ τον έψαξα και πριν και μετά από αυτές τις εκλογές. Σε κανένα ρεπορτάζ τον είδα. Είδα όμως τεράστια ρεπορτάζ για τη Χρυσή Αυγή και τεράστια διαφήμιση. Παρότι η ίδια δεν θέλει να εμφανίζεται. Είναι προϊόν του συστήματος, είναι δημιούργημα του συστήματος και κάθε φορά που η σοσιαλδημοκρατία ταρακουλιάζεται, φτιάχνει πάντοτε ένα τέτοιο σύστημα για να μπορεί να συσπυρώνει κόσμο από την αντίθετη πλευρά. Κατασκευάζει το τέρας που της επιτρέπει να κάνει τα τερατουργήματά της. Το κατασκευάζει ή έγινε λόγω από σπόντα που είναι στο γήπεδο το κάρι και πάμε μέσα. Στοίχημα ότι ένας κάτοικος Καλαβρίτων που μπορεί να ψήφισε Χρυσή Αυγή, 99% δεν ξέρει τίποτα για τα Καλάβρητα και τίποτα για τη Χρυσή Αυγή. Αυτοί που συνειδητά ψήφισαν Χρυσή Αυγή, την ψήφισαν γιατί σήμερα έχει σχήμα, πριν την ψήφισαν ενδεχομένως σε άλλα κόμματα, σε άλλα κόμματα, σε άλλα κόμματα.